How long before we're in radio range of Anvil Gate? Το Gears of War 3 είναι αναμφισβήτητα ο πιο αναμενόμενος τίτλος για το σύστημα της Microsoft μέσα στη χρονιά που διανύουμε και επιτέλους ήρθε η ώρα για να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Η κλασική δράση με τον μεγαλόσωμο ήρωα που ελέγχει ο παίχτης να βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων συνεχίζει να υφίσταται χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, αλλά αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά οι καταναλωτές θα μπορούν να διασχίζουν σε τετραπλό co-op όλο το κεντρικό σύστημα της δράσης που εξιστορεί τη συνέχεια της μάχης ανάμεσα στην ομάδα του Marcus Phoenix και των εχθρικών Locust. Πέραν του κλασικού ήρωα, ο παίχτης θα λάβει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Gears of War 3 και τον έλεγχο άλλων χαρακτήρων που έχει συναντήσει στη σειρά, ερχόμενος αντιμέτωπος με μια κλασική σειρά μαχών σε πανέμορφα τοπία. Ο κόσμος του τίτλου της Epic παραμένει πανέμορφος και με μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας, ενώ και από πλευράς τεχνητής νοημοσύνης τα παράπονα που μπορούμε να κάνουμε είναι λίγα. Η φιλοσοφία αντιμετώπισης των εχθρών παραμένει πιστή σε σημείο που να θεωρείται κλασική και ίσως να μας κάνει να διστάσουμε να δώσουμε μεγαλύτερο βαθμό, αφού πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων οι μηχανισμοί του gameplay μεν οι ίδιοι και απαράλλακτοι. Οι χαρακτήρες καλούνται να αξιοποιήσουν το περιβάλλον για να κρυφτούν και να εξοντώσουν οτιδήποτε ταχθεί εναντίον τους, αξιοποιώντας μια μεγάλη συλλογή όπλων. Η ποικιλία σε αυτό το επίπεδο είναι μεγάλη, ενώ τουλάχιστον μέχρι το μεσαίο επίπεδο δυσκολίας δεν θα αντιμετωπίσετε ιδιαίτερο πρόβλημα και στο θέμα των διαθέσιμων πυρομαχικών. Η σχεδόν 10-ωρη διάρκεια του κεντρικού campaign συνοδεύεται και από ένα πληρέστατο set online πληρημάτων που θα καταφέρουν να ικανοποιήσουν κάθε φανατικό φίλο της σειράς και του είδους. Η επανάληψη ορισμένων στοιχείων που έχουμε συναντήσει πολλάκι σε προηγούμενα μέρη της σειράς και οι σχεδόν επίπεδοι χαρακτήρες είναι τα μοναδικά αρνητικά στοιχεία σε μια παραγωγή που σίγουρα θα αφήσει τη δικιά της πινελιά στην ιστορία των video games.